Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Μέτιος συναντήθηκε με τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου κ. Μάριο Τσάκα στο γραφείο του στην Κομωτινή. Σκοπός της συνάντησης ήταν η πορεία του έργου ανάπτυξης δικτύων φυσικού αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης στην περιφέρεια, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 56,6 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 29,6 εκατομμύρια διατίθεται από την Περιφέρεια. Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου δικτύου διανομής αερίου στην Περιφέρεια και θα καλύψει τις πόλεις Αλεξανδρούπολης, Κομωτινής, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας και Ορεστιάδας. Τελικό ζητούμενο είναι η αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, καθώς και στην απόκτηση σημαντικού μεριδίου της αγοράς των οικιακών καταναλωτών. Κατά τη συνάντηση έγινε η ανασκόπηση της πορείας του έργου και συμφωνήθηκε το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα. Παρόντες στη συνάντηση ήταν στελέχη της Περιφέρειας και της ΔΕΔΑ. Ως μία από τις χειρότερες καλλιεργητικές χρονιές στην ιστορία της καπνοπαραγωγής της Ροδόπης, γράφει και η περσινή. Ελαιών νεκροτικής ίωσης, τα περσινά καπνά ήταν αρκετά λιγότερα σε ποσότητα, ενώ οι τιμές που καταγράφηκαν ήταν αρκετά πεσμένες. Φέτος δεν έλειψαν οι πληγές με τη μορφή έντονων καιρικών φαινομένων, ωστόσο δεν κατέστρεψαν πολύ μεγάλο όγκο της παραγωγής, ενώ δεν υπήρξαν και ασθένειες του καπνού. Έτσι, οι θρακιώτες παραγωγή, σύμφωνα με το χρόνο, κατάφεραν να πατήσουν ξανά στα πόδια τους. Το μάζαμα των καπνών ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες και μέχρι στιγμής η ποσότητα είναι αρκετά μεγαλύτερη και οι τιμές επίσης πιο καλές. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Καπνοπαραγωγών Θράκης, Εσάτ Χουσέιν, η συγκεντρωθής ποσότητα ξεπερνά αρκετά την περσινή και υπάρχει προσδοκία για τιμές άνω των 5 ευρώ το κιλό. Τα μέλη του συνεταιρισμού καλλιέργησαν φέτος περί τα 55.000 στρέμματα. «Έχουμε και ποιότητα, έχουμε και ποσότητα», λέει ο Εσάτ Χουσέιν, ο οποίος θέλει να δει καλύτερη οικονομική χρονιά όχι μόνο από την περσινή που είναι δεδομένο, αλλά και από την προπέρσινη, προκειμένου να μπαλωθεί και μέρος της περσινής απώλειας εισοδήματος. Πάντως τα νέα δεν είναι καλά για όλους τους καπνοπαραγωγούς, καθώς κάποιοι εξ αυτών επλήγησαν σημαντικά από την κακοκαιρία της 10ης Ιουλίου, οπότε και είδαν σημαντικό μέρος της παραγωγής τους να ζημιώνεται ή να καταστρέφεται ολοσχερώς. Τη συνδρομή της Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης καύσης καλαμιών στους οριζόνες της τουρκικής όχθης του Εύρου ζητά με ερώτησή του ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θοδωρής Ζαγοράκης. Οι Τούρκοι επιδίδονται στη συγκεκριμένη πρακτική εδώ και αρκετά χρόνια παρά τις συστάσεις που έχουν γίνει. Οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ ανησυχίες εκφράζονται από περιβαλλοντολόγους σχετικά με τον κίνδυνο διατάρρευσης της βιοποικιλότητας στην περιοχή. Το σχετικό ζήτημα είχε επισημάνει στην Κομισιόν ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2017 και το επαναφέρει έπειτα από σχετικό αίτημα μερίδας πολιτών του Εύρου. Ο κύριος Ζαγοράκης δήλωσε: «Η Τουρκία έχει σοβαρά ζητήματα στη διαχείριση των φυσικών υπολοιμάτων αλλά και των απορριμμάτων γενικότερα. Όλοι οι σχετικοί δείκτες την εμφανίζουν στις τελευταίες θέσεις. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει το δρόμο με καλές πρακτικές και χρηματοδοτικά εργαλεία. Οι Έλληνες πολίτες απαιτούν από εμάς πράξεις. Τουρκία και προστασία του περιβάλλοντος δεν πάνε μαζί από ό,τι φαίνεται. Η καύση που κάνουν οι Τούρκοι έχει αρνητικές συνέπειες στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και η Κομισιόν οφείλει να αντιδράσει».